Θα σηκωθεί, θα καρφώσει δυνατά. Πολύ δυνατά. Και θα πάρει ξεκίνημα, μειώνοντας σιγά σιγά τη διαφορά, ροκανίζοντας έτσι ώστε να έρθει πάλι η ψυχολογία με το μέρος της. Μάλιστα. Κύριε Χαριτονίδη. Σιγά μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Ο Βινιάσκι έκανε το σέρβις. Έρχεται να καρφώσει ο Νίλσον. Βγαίνει άμυνα από την ιταλική ομάδα. Θα καρφώσει ο Καζίνσκι. Βγάζουν άμυνα οι παίκτες του Ηρακλή. Θα προσπαθήσει ο Νίλσον και πάλι οι παίκτες της Τρεντίνο με το δυνατό καρφί. Και πάλι από τον ακραίο Βούλγαρο, τον Ματέι Καζίνσκι, που αυτή τη φορά. Το δεύτερο με κυνηγήσουν τον Μπάρι, το λίμπερο όπως και έκανε ο Κράβερ τώρα. Με δεύτερη επιλογή τον Καζίνσκι, έτσι ώστε να τον βγάλουν εκτός επιθετικά. Δεν έχει πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εκείνο που θα πρέπει είναι να ετοιμάζονται περισσότερο για το επόμενο σετ όσο μπορούν. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνοφ εδώ δέχεται τον μπλοκ των παικτών της Ιταλικής. Αυτή τη στιγμή πραγματικά ο Ηρακλής παίζει χωρίς Πασαδόρο. Καρφώνει σε πρώτο χρόνο ο Γκαρσία Ριμπέιρο και δίνει τον 20ο πόντο στην ομάδα της Τρεντίνο. 29, μπαίνει τώρα ο Τίσερ στη θέση του Γκόρτσανου. Τίσερ, Νίλσον καρφώνει, δεν μπορεί να βγάλει άμυνα ο Τίσερ. 21-10, πολύ δυνατή στο μπλοκ η ιταλική ομάδα, η οποία μέχρι στιγμής έχει 3 μπλοκ, δεν έχει καταφέρει ο Ηρακλής να κάνει θετικό μπλοκ. Πάνω στο φιλέ και με τον άδοξο αυτό τρόπο να τελειώσει το πρώτο σετ υπέρ της ιταλικής ομάδας. Και στην επίδεση. Ακόμη ένα σας από τον Κράβαρικ, 5-2. Δεύτερο συνεχόμενο σας από τον Κράβαρικ. Άνοιξε καλά στο σέρβις του και βλέπουμε τώρα τον παλιό Κράβαρικ να παίρνει πόντους από το σέρβις. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Ας φοβηθούν λίγο και οι... Κωνσταντίνοφ για τον Τίσερ. Νίλσον καρφώνει, βγαίνει άμυνα από τον Καζίνσκι. Θα καρφώσει και θα πάρει το block out για την ιταλική ομάδα, ο Βραζιλί. Κακή υποδοχή, χαλάει λοιπόν η προσπάθεια των παικτών της ιταλικής ομάδας. Ο Τίσερ για τον Νίλσον και το καρφί είναι επιτυχημένο. 7-5. Περνάει η μπάλα. Ο Γκρίμπιτς θα καρφώσει αυτή τη φορά και θα πάρει τον πόντο. Πάλι καλό σέρβις. Καλό σέρβις βεβαίως. Ο Γκρίμπιτς θα καρφώσει. Βγαίνει άμυνα από τον Νίλσον. Ο Τίσερ. Ο Νίλσον είναι αυτός που θα καρφώσει το σέρβις. Και πολύ καλό σέρβις. Πολύ καλό σέρβις, πολύ καλό σέρβις, άσος. 15-4 προηγείται ο Ηρακλής. Βλέπουμε και πάλι πόσο Σιμών Τίσερ με το πολύ καλό σέρβις. Πρέπει να πιέσει. Θα δώσει τον πόντο. Ο οποίος είναι ακόμη στη μέση. Να τώρα που και ο πέμπτος, όχι. Με το πόδι καταφέρνει. Όχι τέτοια λάθη. Θα πάρει όμως το πόντο τελικά ο Ηρακλής. Περνάει η μπάλα. Ο Τίσερ, ο Στατίνοφ, block out. Πολύ καλή ενέργεια και πολύ καλή υποδοχή. Βλέπετε. Στην κατάκτηση του δεύτερου σετ να ισοφαρίσει σε 1-1. Block, καλό από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Νίλσον θα καρφώσει, γένει άμυνα από τον Βιζότο. Που θα καρφώσει, γένει άμυνα από τον Κωνσταντίνοφ. Ο Τίσερ θα περάσει την μπάλα ο Άκρεμ, αλλά το block των παικτών. Τον Σεϊσάο, Τίσερ, θα καρφώσει ο Νίλσον, θα δώσει τον πόντο στον Ηρακλή, 23-18. Συνδυάστηκε, δείχνει ένα καλό εαυτό. Άσος από Νάχρεμ, 24-18, είναι ο πέμπτος νομίζω άσος για τον Ηρακλή σε αυτό το δεύτερο σετ. Ο Τίσερ όμως είναι αυτός που θα κάνει την υποδοχή, τον Σεϊσάο. Κωνσταντίνοφ να περάσει η μπάλα. Ο Βιζότο να καρφώσει. Νίλσον βγάζει την άμυνα. Θα καρφώσει δυνατά. Τελείως. Θα βγάλουν άμυνα. Και block out από την προσπάθεια του Βινιάρσκι. Δεν θα χτυπήσει δυνατά. Χτυπάει δυνατά άστοχα. Η μπάλα είναι στον Ηρακλή και το σετ μαζί. Μας το έκανε. 25-21. Ο Άκρεμ δυνατά. Θα καρφώσει, θα βγει άμυνα από τους παίκτες του Ηρακλή, ο Τίσερ για τον Νίλσον που δέχεται το μπλοκ. Πρώτος πόντος για την ιταλική ομάδα. Το ιταλικό μπλοκ δουλεύει καλά.
9 μπλοκ για την Τρεντίνο, μόλις 2 για τον Ηρακλή. Ο Γκρίμπιτς θα καρφώσει μπλοκ από τον Τίσερ και τον Σμαρακ. Έτσι θα έλεγα αξιόλογο, και αυτό το πρόβλημα ίσως να είναι η απόρρεια να τον δούμε να πάρει το κύπελο. Μπλοκ από την Ιταλική ομάδα και πάλι ο Τίσερ. Δεν θα περάσει η μπάλα. Τρίτο συνεχόμενο μπλοκ από τους Ιταλούς. Τέταρτο αυτή τη φορά. Δεν μπορούν να βγάλουν άμυνα οι παίκτες. Προσέχουν. Έχουν καλή τακτική στο σέρβις. Και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν. Διότι τα πράγματα παίζουν με μια ομάδα δύσκολη. Δεν είναι απλά. Εδώ ο Κράβαρεκ που δεν είχε πάρει μέχρι τώρα επιθέσεις. Άσος από τον Άχρεμ. 11-8. Ο Τίσερ. Ο Νίλσον βγαίνει άμυνα με τον Βιζότο. Περνάει την μπάλα, έρχεται γρήγορα ο Τίσερ να κάνει την πάσα στον Κωνσταντίνοφ. Προσπαθεί να περάσει. Γκρίμπιτς. Βιζότο καρφώνει. Κονσεϊσάο. Αυτή τη φορά δεν είναι καλή η άμυνα. 12-11. Και εδώ το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Τίσερ να καρφώνει ως βγαίνει άμυνα από τους παίκτες της Τρεντίνο. Καρφώνει δυνατά ο Καζίσκι και παίρνει τον πόντο. Κονσεϊσάο με 61. Θα καρφώσει και θα περάσει την μπάλα ο Καζίσκι. 17-20. Πάλι δυνατά. Πολύ καλό. Πάλι πολύ καλό. Κάνει λάθος η Ιταλική ομάδα. Έρχεται να καρφώσει. Μπράβο. Block out. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Στην κόντρα επίθεση. Και πάλι. Πολύ καλή. Πολύ καλό σερβίς. Καλά την υποδοχή. Ήθελε να καρφώσει όμως ο Βιζότο και να ισοφαρίσει 23-23. Κονσεϊσάο. Τίσερ. Νίλσον δέχεται τον μπλοκ. 23-24. Εδώ έπρεπε να τελειώσει τη φάση ο Νίλσον. Δεν τα κατάφερε. Κοιτάξτε και πάλι. Είναι μονό μπλοκ από τον Βιζότο. Από τον Γκαρσία. Και τον Βιζέρα. Σερβίς δυνατό. Ο Τίσερ. Ο Νίλσον θα καρφώσει. Βγαίνει άμυνα. Δεν μπορεί να βγάλει άμυνα. Ο Βιζότο 20. Πίσω Γκαρσία. Τίσερ. Νίλσον καρφώνει. Βγαίνει άμυνα. Και θα τελειώσει το σέτο Καζίσκι. 26-24. Ο Καζίσκι θα βάλει. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο να δούμε τι έγινε στην ανάπαυλα Ευγενία. Ο Φλάβιο Γκουλινέλη προσπάθησε να ηρεμήσει τους παίκτες του. Είπε ότι μπορείτε να ξαναμπείτε από την αρχή. Έχετε τις δυνατότητες να οδηγήσετε το παιχνίδι στη ρώσικη ρουλέτα και εκεί πέρα να στεθείτε εσείς πρωταθλητές Ευρώπης αρκεί να το πιστέψετε. Παίξτε με μυαλό και μην χάνετε την αυτοσυγκέντρωσή σας. Ένας πόντος που παίχτηκε για αρκετή ώρα κατέληξε στην... Βγαίνει η υποδοχή. Περνάει ο Κωνσταντίνοφ. Σώζουν την κατάσταση οι παίκτες Τρεντίνο να περάσει όπως η μπάλα. Ο Τίσερ, ο Πλάμε Κωνσταντίνο βγάζει ο Κονσεϊσάο. Και πάλι ο Κωνσταντίνο δεν περνάει αυτή τη φορά το τριπλό μπλοκ η μπάλα. Θα μπει από την αρχή. Μάλιστα. Προσπάθεια με δυνατό καρφί και μπλοκ που θα δεχτεί ο Σμαραγδής. Βλέπουμε και πάλι ο Άχρεμ ήταν που προσπάθησε να περάσει. Γκρίμπιτς σε πρώτο χρόνο. Βγαίνει άμυνα. Περνάει ο Γκορτσάνιουκ. Και πάλι ο Γκρίμπιτς θα περάσει με πλασέ. 8-10. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Με τον Νίλσον που θα περάσει. Άσος αυτή τη φορά, αλλά από την Ιταλική ομάδα. Ο Ματέι Καζίσκι, Βραζιλιάνου διαγώνιου στο σερβίς. Ο Τίσερ. Βγαίνει άμυνα από τον Βιζότο που θα καρφώσει και θα πάρει τον πόντο στο σερβίς για την Ιταλική ομάδα. Βιζότο έρχεται να καρφώσει. Ο Κωνσταντίνοφ βγαίνει άμυνα δυνατά και μπλοκ που δεν είναι πετυχημένο. Πολύ καλό και πάλι το σερβίς. Θα πάρει και τον δεύτερο. Όχι, βγαίνει άμυνα με το πόδι. Θα καρφώσει δυνατά. Μάχη μεγάλη εκεί με τον Νίλσον που καρφώνει για μία ακόμη φορά και αυτή τη φορά θα πάρει.
15-17. Χάλασε και πάλι η υποδοχή των Ιταλών. Τον Σεϊσάο. Τίσερ. Καρφώνει δυνατά και παίρνει τον απόντο. Έχει πάρα πολλές δυνάμεις. Και αγωνιστικές, κύριε Χαριτωρή. Θα περάσει την μπάλα. Θα καρφώσει και τον μπλοκ από ελληνικής πλευράς. Πολύ καλό μπλοκ από τον Κράβαρικ. 19-20. Μειώνει ο Ηρακλής. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Δείτε και πάλι. Τα από τα χέρια του χαλάει και η υποδοχή των παικτών της Ιταλικής ομάδας. Βγαίνει άμυνα. Ο Τίσερ καρφώνει νέα άμυνα από την ελληνική ομάδα. Ο Νίλσον θα καρφώσει block out. Block out 20 όλα. Ο Ηρακλής γυρίζει, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Τον ήδη που περνά και πάλι πολύ ωραία την μπάλα. Έρχεται να βγάλει άμυνα ο Σμαραγδής. Δεν μπορεί εκεί, νέα άμυνα. Βγαίνει μπάλα από τον Τίσερ. Θα βγάλουν άμυνα οι παίκτες του Τρεντίνο. Θα καρφώσει και θα πάρει ο Βιζότο. Ο Τίσερ δεν θα περάσει. Θα περάσει μπάλα, αλλά βγαίνει άμυνα από τους παίκτες της Τρεντίνο. Κονσεϊσάο. Γυρνά την μπάλα ο Τίσερ. Να περάσει όπως όπως. Ο Μπάρι, ο Γκρίμπιτς. Καρφώνει δυνατά νέα άμυνα από τον Κονσεϊσάο, αλλά η μπάλα είναι έξω. Όχι το τώρα. Εδώ το λάθος από τον Κωνσταντίνο Φοκαζίσκι. 24-22, match ball. Set ball, match ball για την Ιταλική ομάδα. Την Τρεντίνο με τον Καζίσκι που πήρε τον άσο. Δείτε και πάλι πώς πανηγυρίσει. Καζίσκι δυνατά, πάρα πολύ δυνατά και με άσο τελειώνει το παιχνίδι. Η Τρεντίνο είναι η πρωταβλήτρια Ευρώπης. Η Τρεντίνο, η Ιταλική και μη τον Ηρακλή με 3-1 και παίρνει το κύπελο Ευρώπης. Δείτε και εδώ τους Ιταλούς, τους κερκίδες πώς πανηγυρίζουν. Ωραία, πάμε ανάπτυξη στην Ευγενία. Κοίτα, την είδατε και προηγουμένως, έχει κοντά τον Κράβαρικ. Ανδρέα, συγκλονιστική προσπάθεια, χάσατε στο τελικό, τουλάχιστον πέσατε ηρωικά. Πάντως, να σου πω την αλήθεια ότι αξίζαμε να παίζουμε.